πραγματικά. Δεν είναι. Τι ωραίο. Μπράβο, μπράβο στην κοπέλα του Ηλία που του έστειλε αυτό το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι δίνει πολύ δύναμη στον άλλον. Δεν δίνει. Δίνει. Σίγουρα. Ειδικά δίνει, αν είναι ο σύντροφό σου ή η σύντροφό σου, ε. Είναι διαφορετικό. Εσύ επηρεαζόσουν καθόλου από αυτά, ούτε αυτά σε ένιωσαν. Τι να παιδί μου να επηρεάζομαι εγώ. Την επικοινωνία, όταν έβλεπε μηνύματα. Μάλιστα. Πήγαινε για τα φρούτα, λέγει για ρόλο, για τι φακέ. Να τα πούμε αυτά τον άνθρωπο. Όχι, μου άρεσε, γιατί κάποια μηνύματα που μου είχαν στείλει ήταν όντω εμψυχωτικά. Από τον πατέρα μου, από τους φίλους μου, από διάφορους. Τι πρέπει, πια. Όχι, ρωτάω. Τι πια. Ρωτάω, παιδί μου. Πονηρά δεν είχα μηνύματα. Μαρίνα, ήξερες ότι ο Ηλίας είναι σε σχέση με τη Χριστίνα? Ήξερα ότι έχει σχέση. Α, το έλεγε, το συζήταγε με στην καλύβα. Το είχα συζητήσει αρκετές φορές. Με στην καλύβα. Και ήθελε βέβαια να πω, όταν ήμασταν ακόμα καλά με τον Ηλία, ότι ήθελε να του στείλει μήνυμα. Πότε, όταν του χάιδευε στα μαλλιά εκεί. Γιατί το κάνεις τώρα αυτό, για παιδί. Ούτε, γιατί τη συνάρχη του χάιδευε στα μαλλιά, αυτό είδα. Όλα ήταν καλές σχέσεις λοιπόν. Αυτό λέω, συνάρχη που ήταν σχέδιο με τη φράτσα. Κοιμόντουσαν τα παιδιά. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι πονηρό, ρε παιδιά. Κάτι είχε κάνει λάθος και ήθελε να της στείλει μήνυμα. Το είχε πολύ στο νου του συνάρχη. Το χάιδα με το μαλλιό μήπως. Δεν κατάλαβα, ήθελε να της στείλει μήνυμα. Πώς θα της στείλει μήνυμα? Πες του και σε τίποτα. Ήθελε να του στείλει μήνυμα με κάποιο τρόπο. Δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορούσε να το βάλει σε κανένα μπουκάλι, αν έβρισκε κανένα μπουκάλι. Είχε κάνει λάθος μέσα στο παιχνίδι και βόλτα θα το δει η Χριστίνα. Έξω νομίζω. Α, έξω. Που μαλώσανε και έφυγε λίγο πιο. Α, έφυγε αναστατωμένο. Ναι, και ήθελε να του στείλει μήνυμα. Το έλεγε για την αρχή. Προφανώς τώρα για να δει το μήνυμά τη, ανακουφίστηκε και σε αυτό το κομμάτι. Ένιωσε πολύ καλύτερα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ο Νικόλας ο αγόρι πολύ ευσυγκίνη.